Σιάδη, τον αντιπρόεδρο της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής της Βουλής για τον Ελληνισμό της Διασποράς, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής της δεύτερης περιφέρειας Θεσσαλονίκης. Κύριε Σασιάδη, καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους, χρόνια πολλά, σε εσάς, στους ακροατές σας, στην Ομογένεια, σε όλους τους Έλληνες. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας από τη χθεσινή παρουσία του Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου στην συνεδρίαση εκεί της Επιτροπής της Βουλής, χθες στις 4 η ώρα μίλησε ο Αρχιεπίσκοπος. Νομίζω ότι ήταν η πρώτη φορά που ήρθε και παρέστησε μια συνεδρίωση και μίλησε κιόλας της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής για τον Ελληνισμό της Διασποράς. Ναι, από ό,τι είπε και ο ίδιος, ήταν η πρώτη φορά. Ήταν περισσότερο άκουσε μάλλον, όχι μίλησε. Στο τέλος συνόψισε λίγο τις σκέψεις του. Ήταν νομίζω μια πολύ σημαντική συνεδρίαση. Είχε σαν θέμα αρχικά τη συμβολή της Εκκλησίας στην διατήρηση της εθνικής συνείδησης στη Διασπορά. Αλλά το, όπως αντιλαμβάνεστε, πολλές φορές τα θέματα αυτά ξεφεύγουν και επεκτείνονται. Και επεκτάθηκαν και σε άλλα θέματα, γι' αυτό η συζήτηση είχε ένα ενδιαφέρον. Βεβαίως για τη συμβολή της Εκκλησίας στην διατήρηση της συνείδησης της εθνικής όσον αφορά τη Διασπορά και όχι μόνο, δεν μπορεί να αμφιβάλλει κανείς. Συμφωνήσανε όλοι και το εντυπωσιακό βέβαια ήταν ότι συμφωνήσανε και πολλοί βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος, γιατί δηλώνουν άθεοι και είναι και πολλές φορές απέναντι στην Εκκλησία. Αυτό ήταν ένα πάντως γενικά νομίζω ότι η συγκεκριμένη επιτροπή καταλήγει συμφωνεί στα περισσότερα. Σπάνια θα καταγράφονται έτσι έντονες διαφωνίες από τα μέλη της. Μας χαρακτηρίζει σαν λαό η γκρίνια και η διχόνοια και οι έρηδες μεταξύ μας, αλλά νομίζω ότι αυτό το θέμα ξεπερνά αυτές τις μικρότητες και αυτό το θέμα, δηλαδή η επιτροπή και το θέμα της ομογένειας ξεπερνά αυτές τις μικρότητες και υπάρχουν κατά κανόνα ομόφωνες θέσεις παρά τις επιμέρους διαφωνίες. Κύριε Αναστασιάδη, μας είπατε ότι συζητήθηκαν και άλλα θέματα πέρα από τη συνεισφορά της Εκκλησίας στην γλώσσα και στην κουλτούρα, θα λέγαμε, των απανταχού Ελλήνων. Ποια θέματα ήταν αυτά? Κοιτάξτε, τέθηκαν από ορισμένους βουλευτές θέματα που έχουν σχέση με την που έχουν σχέση με τη σύνδεση της Εκκλησίας και του κράτους, με την περιουσία της Εκκλησίας, τέθηκαν ως ερωτήματα. Η απάντηση του Μακαριότατου ήταν ότι αυτά τα θέματα καλό είναι να κάτσουμε σε ένα τραπέζι και να τα συζητήσουμε οι δύο ή οι τρεις πλευρές όσες είναι και όχι να τα αναφέρουμε έτσι αποσπασματικά. Κάτι είπε το οποίο εγώ ζητάω χρόνια και δυστυχώς δεν έγινε ποτέ. Συζητήθηκε και το θέμα της Παγκόσμιας ημέρας ελληνικής γλώσσας. Υπόθηκε κάτι σχετικό, γιατί τις προάλλες είχατε εκεί μια... Όχι, γι' αυτό δεν υπόθηκε χθες κάτι σχετικό. Είχαμε μια συνεδρίαση την προηγούμενη Πέμπτη, την περασμένη Πέμπτη, που σχεδόν ήταν το αποκλειστικό θέμα της συζήτησης, με την παρουσία του Υφυπουργού Εξωτερικών για θέματα απόδημου, του κυρίου Κουίκ. Απλά έτσι από απορία, το ξέρατε εκ των προτέρων ότι πλέον η 9η Φεβρουαρίου και όχι 20η Μαΐου θα είναι η Παγκόσμια ημέρα ελληνικής γλώσσας, ή το μάθατε κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης συνεδρίασης? Όχι, δεν το ήξερα, ανακοινώθηκε εκεί την ημέρα και είναι η τέταρτη αλλαγή ημερομηνίας. Και νομίζω ότι στεκόμαστε στα ίσονο σημασία θέματα και δεν βλέπουμε την ουσία. Προσωπικά δεν έχω πρόβλημα με καμία ημερομηνία και κανένα κόλλημα και οποιαδήποτε ημερομηνία χαρακτηριζόταν σαν ημέρα της ελληνικής γλώσσας. Νομίζω ο δόκιμος όρος είναι αυτός. Ήταν αποδεκτή από εμάς, όπως είναι αποδεκτή και αυτή και της 9ης Ιανουαρίου. Άλλοι τα έχουν αυτά τα κολλήματα. Όμως θέλω να πω το εξής. Ανακοινώθηκε από τον αρμόδιο υπουργό ότι καθιερώθηκε η 9η Φεβρουαρίου, Παγκόσμια ημέρα ελληνικής γλώσσας. Αυτό δεν είναι σωστό.
Και δεν είναι σωστό για τον εξής λόγο. Διότι η διαδικασία καθιέρωσης παγκόσμιας ημέρας έχει ορισμένα στάδια. Καταρχήν πρέπει να οριστεί η ημέρα στο εσωτερικό, η ημέρα ελληνικής γλώσσας στη χώρα μας, με προεδρικό διάταγμα και όχι με νόμο όπως αρχικά είχαν δρομολογήσει οι κυβερνώντες και καθυστερήσαμε 2 χρόνια, με προεδρικό διάταγμα, με μια πολύ απλή πράξη. Και στην συνέχεια το αίτημα να τεθεί στον ΟΗΕ, στην UNESCO συγκεκριμένα, για να καθιερωθεί η Παγκόσμια ημέρα. Από ό,τι ξέρω, αυτό έρχεται στην Εκτελεστική Επιτροπή της UNESCO, η οποία συνεδριάζει 2 φορές το χρόνο, νομίζω μία το Μάρτιο και μία τον Σεπτέμβριο. Οπότε η 9η Φεβρουαρίου, όπως αναφέρθηκε από την αρμόδια υπουργό, δεν μπορεί να χαρακτηριστεί από σήμερα και δεν είναι δυνατόν. Είναι πολύ λίγος ο χρόνος ως Παγκόσμια ημέρα ελληνικής γλώσσας. Θα μπορεί με ευκολία να χαρακτηριστεί ως ημέρα ελληνικής γλώσσας στο εσωτερικό και στη συνέχεια να κινηθούν οι διαδικασίες. Αυτή είναι η διαδικασία και δεν υπάρχει άλλη. Πάντως ούτε δεν μπορούμε από μόνοι μας να χαρακτηρίζουμε ημέρες. Έτσι είναι. Πάντως επί της ουσίας ούτε και στο εσωτερικό μπορεί, γιατί δεν έχει υπογραφεί, δεν έχει εκδοθεί η κοινή υπουργική απόφαση. Στα λόγια είμαστε ακόμα. Ναι, είμαστε στα λόγια. Είναι πολύ απλό όμως αυτό. Αν υπάρχει βούληση, μπορεί σε μία εβδομάδα να έχει τελειώσει. Δεν έχει κανένα πρόβλημα αυτό. Αν οι συναρμόδιοι υπουργοί υπογράψουν την ΚΙΑ και πάει στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, είναι δύο γραμμές. Αναφέρεται η τάδε ημερομηνία, η τάδε ημέρα χαρακτηρίζεται ως ημέρα ελληνικής γλώσσας. Δεν έχει δηλαδή καμία δυσκολία. Τι σας είπε ο κύριος Κουίκ, θα προλάβουμε μέχρι τις 9 Φεβρουαρίου να το κάνουμε αυτό? Νομίζω ότι ο κύριος Κουίκ με πολύ έτσι, ενθουσιασμό και επιμονή έσκυψε πάνω σε αυτό το θέμα και να δούμε το αποτέλεσμα. Ευχόμαστε να καθιερωθεί αυτή η μέρα και να ξεκινήσουν οι διαδικασίες για την παγκόσμια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι σημαντικό διότι για την ομογένεια και για τον κάθε Έλληνα που ζει στο εξωτερικό, νομίζω ο πρώτος συνδετικός κρίκος με την Μητρόπολη είναι η γλώσσα, διότι μέσα από αυτή μαθαίνει την ιστορία, τον πολιτισμό, την κουλτούρα. Αν αυτά εκλείψουν, τότε αφομοιώνεται στις τοπικές κοινωνίες και χάνει την συνείδησή του την εθνική. Πάντως στο εξωτερικό, κύριε Αναστασιάδη, πρέπει να σας πω ότι ήδη υπάρχει μια σχετική κινητοποίηση από την στιγμή που αναφέρθηκε η συγκεκριμένη ημερομηνία, η 9η Φεβρουαρίου. Ιδιαίτερα μιλούσαμε τις προάλλες τη Δευτέρα, πιο συγκεκριμένα με τον κύριο Κορίνθιο, τον πρώην πρόεδρο της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων και Αδερφοτήτων της Ιταλίας, και μας είπε ότι στις 9 Φεβρουαρίου κανονικά στην Νάπολη θα γίνουν αυτά τα οποία πρέπει να γίνουν, με τα σχολεία, με κάποιες εκδηλώσεις, για να ξεκινήσει επιτέλους και να παγιωθεί κάποια στιγμή ή όποια ημερομηνία, προκειμένου η 9η Φεβρουαρίου, στη συνείδηση των Ελλήνων του εξωτερικού ότι κάτι γίνεται εκείνη τη μέρα, κάτι συμβαίνει. Κοιτάξτε, ο κύριος Κορίνθιος και η τότε διοίκηση της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων και Αδελφοτήτων Ιταλίας είναι οι εμπνευστές αυτής της ιδέας. Αυτοί έφεραν την ιδέα στην Επιτροπή της Βουλής το 2014 το καλοκαίρι, όταν προείδρευα της Επιτροπής Απόδημου Ελληνισμού. Την αποδεχθήκαμε τότε ομόφωνα, κινήσαμε τις διαδικασίες και πίστευα ότι είχαν κινηθεί οι διαδικασίες, θα είχε ολοκληρωθεί το θέμα, αλλά δυστυχώς οι εξελίξεις πολιτικές και η αλλαγή της κυβέρνησης δεν μας το επέτρεψαν. Και αυτό πρέπει να το λέμε για να αποδίδουμε βέβαια και τα του Κέσσαρη στο Κέσσαρη. Και βεβαίως ο ίδιος έχει οργανώσει το Μάιο του 20 Μαΐου του 2016 αντίστοιχες εκδηλώσεις στην Ιταλία, ο ίδιος, η Ομοσπονδία Ελληνικών Κοινοτήτων. Αν λοιπόν οργανωθούν τώρα πάλι με τη νέα ημερομηνία εκδηλώσεις στο εξωτερικό και συνέχεια δεν καθιερωθεί και αυτή η ημερομηνία, θα γίνουμε αναξιόπιστοι. Νομίζω ότι πρέπει να επιβεβαιωθεί πλέον, να κλειδώσει η ημέρα, να υπογραφεί το προεδρικό διάταγμα και στη συνέχεια να κινητοποιήσουμε όλη την ομογένεια σε όλο τον κόσμο, σιγά σιγά στην αρχή, και νομίζω ότι στη διάρκεια του χρόνου να υπάρξει μια ημέρα η οποία θα είναι πραγματικά αφιερωμένη στην ελληνική γλώσσα. Εγώ αν σας πω ότι το δικό μου όραμα ή όνειρο, όταν τέθηκε αυτή η πρόταση στην Επιτροπή, φαντάστηκα μια ημέρα σε όλες τις ξένες εφημερίδες ή στα μεγάλα τηλεοπτικά κανάλια να υπάρχει μια φράση ελληνική αφιερωμένη στην Παγκόσμια ημέρα. Κάπως έτσι το φαντάζομαι, εκεί την ημέρα σε όλο τον κόσμο
σε όλα τα έντυπα, σε όλα τα μέσα ενημέρωση να υπάρχει κάτι που να θυμίζει την ελληνική γλώσσα και την Ελλάδα. Άμα οργανωθούμε, δεν θα είναι δύσκολο, κύριε Αναστασιάδη. Εκτιμώ ότι δεν είναι δύσκολο, είναι μέσα στις δυνατότητες μας, μπορεί να γίνει. Άλλωστε, η ελληνική γλώσσα. Είναι ζωντανή γλώσσα, μιλείτε ούτως ή άλλως. Είναι ζωντανή γλώσσα και η προσφορά της στον παγκόσμιο πολιτισμό και στην δημιουργία άλλων γλωσσών είναι αποδεκτή, άρα κοινά αποδεκτή από όλους, άρα αυτό μπορεί να γίνει αν εμείς κινητοποιηθούμε συντονισμένα και οργανωμένα και δεν στέλνουμε στο μέλλον πάντα κάποιες πρωτοβουλίες που πρέπει ήδη να είχαν. Ούτως ή άλλως είναι κάποιες λέξεις που δεν μπορούν να ξεφύγουν από αυτές τις λέξεις, τις οποίες αναγκαστικά θα τις αναφέρουν κάθε μέρα, όχι μια φορά το χρόνο. Είναι πολύ σωστό. Αν πάμε στις επιστήμες, στη γεωγραφία, στη φιλοσοφία, στην ιατρική, στη φιλοσοφία, θα διαπιστώσουμε ότι όλες οι λέξεις έχουν ρίζες ελληνικές. Κύριε Αναστασιάδη, και επειδή μας πιέζει λίγο χρόνος, έχουμε 4 λεπτά στη διάθεσή μας ακόμα. Υπάρχει κάτι νεότερο αναφορικά με τις προσπάθειες που κάνει η κυβέρνηση για την ανασύσταση του ΣΑΕ? Ακούμε εδώ και ένα περίπου χρόνο ότι ετοιμάζεται μια νομοθετική πρωτοβουλία. Με το σταγονόμετρο μαθαίνουμε κάποια πράγματα. Έχετε εσείς κάποια καλύτερη εικόνα? Το νομοσχέδιο για το ΣΑΕ, όταν άλλαξε η κυβέρνηση και είχε αλλάξει και ο πρόεδρος της Επιτροπής και ο αρμόδιος υπουργός, το ήταν έτοιμο από επί της δικής μου θητείας, το είχαμε επεξεργαστεί με την παρουσία προσώπων από όλα τα κόμματα και από όλες τις από όλα τα τοπικά ΣΑΕ, από όλο τον κόσμο. Το έχω παραδώσει και στον αρμόδιο υπουργό και στον πρόεδρο της Επιτροπής. Προχθές μας ανακοίνωσε ο κύριος Κουίκο ότι το επεξεργάζονται και θα είναι έτοιμο σε λίγο διάστημα. Σε ερώτησή μου βέβαια πώς το επεξεργάζονται και γιατί δεν συμμετέχουν τα κόμματα και ποιος το επεξεργάζεται, μας ανταπάντησε ότι θα μας το παραδώσει τις επόμενες μέρες να το μελετήσουμε κι εμείς και να έρθει στη Βουλή για ψήφιση. Αυτές είναι οι τελευταίες πληροφορίες όσον αφορά το νομοσχέδιο για το ΣΑΕ. Κύριε Αναστασιάδη, να σας ευχαριστήσουμε για την συνομιλία μας. Να ευχηθούμε καλή συνέχεια. Καλές γιορτές να έχετε, βεβαίως. Και εγώ ευχαριστώ. Καλές γιορτές σε όλο τον κόσμο. Να είστε καλά. Γεια σας. Yeah.